Στο ίδιο έργο θεατές είναι και τον πρώτο μήνα του 2019 η παραγωγή και οι έμποροι στις λαϊκές αγορές, οι οποίοι βλέπουν την κίνηση να μειώνεται συνεχώς. Όπως λένε, οι καταναλωτές δεν έχουν χρήματα για να ξοδέψουν, με αποτέλεσμα να περιορίζουν τις αγορές τους. Είναι πολύ χάλια, είναι πάρα πολύ πεσμένα τώρα τα πράγματα το χειμώνα. Γιατί, πού οφείλεται? Δεν έχει αγοραστικότητα ο κόσμος, δεν έχει χρήματα. Καλά, δόξα τω Θεώ να λέμε, αλλά δεν είναι και όπως ήταν κάποτε όμως. Δεν έχει ο κόσμος χρήματα? Φυσικά. Και ειδικά το καταλαβαίνουμε όταν είναι στο τέλος του μήνα, το καταλαβαίνουμε όταν δεν έχει δουλειά. Δεν έχει κίνηση και δεν έχει λεφτά ο κόσμος. Οπωσδήποτε. Το 19 τώρα η κατάσταση πώς είναι? Περιμένουμε την ελπίδα να ανοίξει η δουλειά. Είναι πεσμένα τα πράγματα. Ναι, με τις παγωνιές, με τα αυτά γίνανε ζημιές. Ο κόσμος γενικά ψωνίζει όπως ψώνιζε τις μέρες που ψωνίζει? Μείωσε τις ποσότητες? Πολύ συμμαζεμένα ψωνίζει ο κόσμος. Πάρα πολύ. Όπως βλέπετε, τη ώρα ή τώρα άρχισε να βγαίνει λίγος κόσμος. Είναι γεγονός πως η κατάσταση όπως διαμορφώθηκε τη χρονιά που πέρασε συνεχίζεται και το νέο έτος. Όσοι δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές βλέπουν πολύ δύσκολο το μέλλον τους, αν και ήλπιζαν πως αυτό θα άλλαζε, καθώς προσπαθούν για να προσελκύσουν καταναλωτές να κρατήσουν τις τιμές σε χαμηλά επίπεδα. Ισυχή, σταθερή, εντάξει, όχι πάρα πολλά πράγματα. Αυτά. Πώς μείωσε αυτά που παίρνει? Βέβαια. Όχι. Να μην πω κατά 50% σίγουρα. Έπαιρνε ένα κιλό, τώρα παίρνει μισό. Όλα ακριβά τους φαίνονται, ενώ δεν είναι. Ο κόσμος υποφέρει, χάλια μαύρα, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Όλοι έρχονται, παίρνουν μετρημένα κομμάτια, ένα μήλο, ένα χλάδι. Ζορισμένα, πάρα πολύ ζορισμένα. Η κίνηση φτώχεια, όλος ο κόσμος. Η φτώχεια φέρνει ακρίβεια και το κάθε εξής να πούμε. Έτσι είναι, δεν βλέπεις, δεν κινείται τίποτα. Ο κόσμος είναι, τον έχουν στραγγίξει από παντού. Να φάει δεν έχει πια. Να φάει, παιδιά. Αν και η κρίση έχει χτυπήσει έντονα την τσέπη του καταναλωτή, παρόλα αυτά για πολλούς οι λαϊκές αγορές αποτελούν βασική επιλογή για τα καθημερινά τους ψώνια, καθώς μπορούν να βρουν αρκετά καλές τιμές σε είδη πρώτης ανάγκης.